Λοιπόν, καλημέρα κύριε Απόλυτευση. Θα τη δείτε στο δελτίο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Υπουργό Μετανάστευση, Νότια. Ναι, καλά τα λέμε. Νότια τομέα Β' Αθήνα. Μην λες Β' Αθήνα, Νότια Αθήνα. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι πέρα πάνω. Β' Αθήνα. Λοιπόν. Νότια τομέα Αθηνών, λέει. Α, έτσι λέγεται πια. Ναι. Κομμένα το Β'. Β' τώρα ήταν η μεγάλη. Β' κολλήσει. Β' τρία είναι. Έχω κολλήσει το Β'. Αυτά αρχίζετε, τα κατάλαβε. Λοιπόν, Νότιο τομέα. Λοιπόν, ο κύριο Γιώργο Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σα μέρα. Βόρειο τομέα. Δυτική Αττική. Αυτά είναι δυτική με τη φτωχολογιά. Έτσι, δυτική. Δυτική Αττική. Δυτική Αττική και ο Μιχάλης ο Καρχημάκης. Δυτική Αθήνα. Δυτική Αθήνα και εκεί. Όχι Δυτική Αττική. Αθήνα. Άλλο Δυτική Αττική. Δυτική Αθήνα και Δυτική Αττική. Συνορεύουμε. Συνορεύεται όμως. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα, Ήλιον, Πετρούπολη, Άγια Ανάργυρη. Πόσους βλέπεις κάθε μέρα? Πόσους βλέπεις? 40-50. Νοματέους, ναι, ναι. Αν δεν κάνει εκλογές γρήγορα θα σε καταστρέψει όλους. Όχι, θα φτιάξει τις ψήφους. 40 εγώ, επί 90, για σκέψου. 7 Ιουλίου οι εκλογές, 8 Ιουλίου. Από τις 8 Ιουλίου του 19 ναι. μέχρι σήμερα είμαι κάθε μέρα στη Δυτική Αθήνα. Μάλιστα. Ναι, εντάξει. Γειτονιές, δρόμους, κόσμο. Πότε θα κάνετε τις εκλογές, να ξέρετε, να ησυχάσετε? Ξέρω, δεν είναι αρμοδιότητός μου. Να με ρωτάς πράγματα αρμοδιότητός μου. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εχθές ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Ελλάδα είναι υπόλογη για τη διάβρωση του κράτους δικαίου, που είναι και κεντρικό σύνθημα προεκλογικό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Για τη διάβρωση του κράτους δικαίου, θα πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο και θα υπάρχει ζήτημα και για το κράτος δικαίου και για θετικά την χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης. Κοιτάξτε. Έχει μπει σε κουβέντα πια ευρωπαϊκή. Δεν είναι απλό πράγμα να γίνει αυτή η κουβέντα. Εντάξει, δεν όταν, όταν γίνονται κουβέντες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν τοποθετείται μόνο η μία πλευρά, το ένα κόμμα, ξέρω εγώ, η μία ευρωομάδα. Τοποθετούνται και άλλες ευρωομάδες. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ποιες είναι εκεί οι αναλογίες. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει αυτό που δεν κάνει κανένας πολιτικός από καμία ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή, θα σας δώσω το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου εκεί υπήρχε η παρακολούθηση των καταναλωτών και μετά η παρακολούθηση των υπουργών με το πρέδατο κλπ. Μόλις έγινε η συζήτηση, οι αντίπαλοι του Σάντσεθ, το Λαϊκό Κόμμα, η κεντροδεξιά της Ισπανίας, ο εκπρόσωπός τους, γύρισε και είπε στους Καταλανούς που απλώς ψέλισαν κάτι γιατί συνεχίζουν να στηρίζουν την κυβέρνηση. Προσέξτε, λέει, εσείς θέλετε να παρουσιάσετε την Ισπανία ως ένα αυταρχικό κράτος, ενώ η Ισπανία έχει δημοκρατία και αυτό που λέτε είναι ένα κραυγαλαίο ψέμα και δεν θα το ανεχθώ. Υπερασπίστηκε δηλαδή ο κεντροδεξιός που είναι εναντίον του Σάντσεθ και σκληρά στην αντιπολίτευσή του τη χώρα του. Ναι, αλλά εδώ δόθηκαν απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις. Να μην το πει στην Ευρώπη, όχι, δηλαδή. Όχι, όχι, ότι παιδιά εδώ δεν έχουμε μάθει τίποτα για τις παρακολουθήσεις. Ακούστε, πήρε η Ευρώπη απάντηση από το Σάντσεθ? Όχι. Πήρε από το Μακρόν? Όχι. Πήρε από καμία χώρα που γινόντουσαν παρακολουθήσεις πουθενά, από την Ιταλία? Όχι. Άρα λοιπόν αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δεν θα το αποφασίσει ούτε ο Τσίπρας, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν καταλαβαίνετε. Του καταλογίζετε τώρα ότι στρέφεται κάτι? Είναι ξεκάθαρο ότι δυσφημεί τη χώρα. Μα συγγνώμη, δεν την είχε δυσφημίσει τη χώρα με τη μικρή Μαρία, την οποία την είχε τσιμπήσει ο Σκορπιός και την κρατούσαν να συντηρείται νεκρή μέσα στα νερά του ποταμού που δεν υπήρχαν? Στο Μητεράκι αναφέρεστε? Αυτά, αναφέρομαι. Ο Μηταράκη είπε κατά δήλωση των γονέων, δεν αναφέρομαι καθόλου. Κατά δήλωση, έτσι λέμε. Κατά δήλωση. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ ευάλωτοι και πραγματικά είναι συγκλονιστικά αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Τι θα γίνει, περιμένουμε από την ευκαιρία να έρθει ο κόσμος τώρα? Άρα, λοιπόν, ναι, θέλω να πω το εξής, ότι κοιτάξτε, αυτή ήταν μια εξαιρετικά σεισμογενής περιοχή όπου υπήρχε μεγάλη υπερσυγκέντρωση πληθυσμού. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι 4 περίπου εκατομμύρια ήταν οι πρόσφυγες από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά και τα 3 εκατομμύρια που είναι από την πλευρά της Συρίας είναι εσωτερικός εκτοπισμός, γιατί ήταν αντίθετη. Και την προσφυγιά εκεί την είχαν δηλαδή συσσωρεύσει? Την είχαν συσσωρεύσει όλη την προσφυγιά εκεί. Τώρα λένε ότι ήταν τυχεροί που δεν σκοτώθηκαν αυτοί που μένουν στις σκηνές. Στο τέλος της ημέρας όμως, και τελειώνω, όλοι βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Γιατί τώρα σε όλους θα λείψει το καθαρό νερό, σε όλους θα λείψει η τροφή και σίγουρα
θα υπάρξει η προσπάθεια των ανθρώπων αυτών να ξεφύγουν από τη μοίρα τους. Και αν δεν κάνουν κάτι εκεί επί τόπου, το οποίο είναι δύσκολο, ολοκληρώνω, γιατί εκεί υπάρχουν αντάρτες, υπάρχουν Τούρκοι που βομβαρδίζουν, υπάρχουν Ρώσοι, υπάρχουν Ιρανοί, υπάρχουν ΟΑΙΣΙΣ, υπάρχουν όλοι. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή είναι πραγματικά, καίγεται την καρδιά σου με αυτά τα πράγματα. Ελάτε κύριε Τσίπρα, να ξεκινήσουμε από το θέμα της Ευρώπης, αυτό που λέει, αυτό που ρωτήσατε από την κυρία Βούλτεψη. Εντάξει, είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία ευελπιστεί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι θα καλύψει αυτό το τεράστιο σκάνδαλο που έχουμε το πράγμα με τις υποκλοπές. Βέβαια, έτσι ευελπιστούσε και ο Όρμπαν, να θυμίσω, και τελικά βρέθηκε εκτός. Και είναι αυτή τη στιγμή σε εξαιρετικά προβληματική θέση και ο Όρμπαν, όπως και η Πολωνία λιγότερο. Αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά στο δυτικό κόσμο. Δηλαδή πουθενά στην Ισπανία δεν υπάρχει. Άστον, Σοφία. Όχι, το πουθενά δεν το δέχομαι, Δημήτρη. Η Ισπανία υπάρχει. Ούτε αυτός δεν φώναζε. Ο Μακρόν πέταξε το κινητό του. Η Ιταλία φωνάζουν για τους Σαρδίνι και τους παρακολουθήσεις για τον Ρώσο. Αλλά δεν είπα ψέματα εγώ. Δεν είπα ψέματα. Πέρα από αυτό που λέει ο κ. Καρχημάκης, αυτή η καραμέλα ότι ξέρετε πειράτα ότι υπάρχει παντού και τα λοιπά και η Ισπανία και η Ιταλία και τα λοιπά είναι... Σε 12 ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, εντάξει, εδώ πέρα η ΑΕΠ πιάστηκε, πιάστηκε πέρα το Predator. Και στην Ισπανία να παρακολουθεί τους πάντες και απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θα είχε πέσει. Λοιπόν, η ΑΕΠ έπεσε ο Σάντζετ και ο Ποδέμος. Εδώ ο Ιγκλέσιας ήταν στην Επιτροπή της Μυστικής Υπηρεσίας. Ότι συκοφαντείται τη χώρα. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά από αυτό που λέει η κυρία Βούλτεψη και αυτό που λέει και ο κύριος Οικονόμου χθες, ότι δεν θα έπρεπε να το διεθνοποιήσετε, έτσι κατηγορείται τη χώρα διεθνώς. Δηλαδή, όταν υπάρχει σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας κτλ., πρέπει κανείς να το κρατάει εμείς στη χώρα του. Ούτε οι Καταλανοί δεν τα έκαναν αυτά που κάνετε εσείς. Ούτε οι Καταλανοί. Και οι Καταλανοί σε βάση. Αλλά πέρα από αυτό δεν το λέμε εμείς. Εδώ το λένε οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, δεν χρειάστηκαν το ΣΥΡΙΖΑ να του πει: ξέρετε, εδώ κάτι συμβαίνει. Ποιο το λέει, η Σοφία Βέλτ. Τώρα με αφήστε να μιλήσω για Βούλτεψη. Εμείς δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Κυρία Βούλτεψη. Εντάξει. Υπάρχει ένα όριο. Τώρα επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο για το θέμα της Συρίας και του σεισμού και των ανθρώπων που υποφέρουν εκεί κτλ. Ο Πρωθυπουργός χθες από την Ευρώπη διόρθωσε κάτι απαράδεκτο που είπε προχτές. Τι είπε προχτές στο CNN σε κάποια δήλωσή του. Θα δώσουμε λέει ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία, αλλά στη Συρία μόνο υπό όρους. Αυτό είπε. Ναι. Του ξέφυγε. Στον Άσαντ εννοεί. Γιατί δεν Συρία. Θα έφτανε ποτέ στους ανθρώπους. Τώρα αφήστε με να τέτοιο. Δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Κοιτάξτε, κύριε Καμπουράκη, αυτή η συζήτηση δεν υπάρχει. Για δεν υπάρχει. Στον Άσαντ είπε, δεν είπε στους ανθρώπους. Πάρε η βοήθεια τώρα μέσω Τουρκίας στους ανθρώπους. Εντάξει. Λοιπόν, το διόρθωσε. Εντάξει. Το διόρθωσε. Εντάξει. Ελάτε. Όχι, είπε υπό όρους. Στον Άσαντ θα έφτανε. Το διόρθωσε μετά από αυτό. Το διόρθωσε. Υπό όρους. Την επόμενη μέρα. Εγώ σας λέω τι άνθρωπος είναι αυτός. Τι πρωθυπουργός είναι αυτός. Ότι θα πάνε κατευθείαν. Στην Τουρκία κανονικά δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και στη Συρία υπό όρους. Ενώ μιλάμε για ανθρωπιστική βοήθεια. Μα δεν θα πάει την ίδια στιγμή που μπορεί να κάνει παγκόσμιο κύπελο με τη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε, παγκόσμιο κύπελο, ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία υπό όρους. Να καταλάβετε αντιλήψεις που πάρουν στην κυβέρνηση. Κύριε Τσίπρα. Όταν έρθει η ώρα, σας πείτε ό,τι θέλετε. Και αν πα στον Άσαντ, δεν θα στείλει αντιπάλου του εκεί. Πάνε κατευθείαν από μέσω Τουρκίας από πέρασμα στην Συρία, στη βόρειο-δυτική, μάλιστα, που είναι η αντίπαλη του Άσαντ. Να ολοκληρώσει για να δεν θα μιλήσει ο Καρχημάκης. Μιχαλή, ολοκλήρωσα. Δυτική Αθήνα, αλλά δεν θα μιλήσεις. Σου το λέω. Έτσι που πάμε. Προχώρα. Ελάτε, λοιπόν, εγώ θέλω να επισημάνω κάτι που θέσατε για το θέμα της διάβρωσης του κράτου δικαίου. Ναι. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι επειδή μας ακούει ο κόσμος. Από τον Σεπτέμβριο, Νοέμβριο του 22 είναι η πολλωστή φορά που το έθεσε αυτό το θέμα για συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγινε αποδεκτό από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τι αυτό... εννοείται, το καπηλεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αυτό λοιπόν, εννοείται. Αυτό λοιπόν αποσιωπάται, να λέμε αλήθειες. Άρα το καπηλεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ λέτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και είπε ως περιστατικό και ως γεγονός αυτό, αλλά χωρίς να πει ότι ήταν μετά από πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Επίσης, θέλω να πω το εξής, ότι υπήρξε, υπάρχει, αλλά δεν πήρε μεγάλη διάσταση, η έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα. Τι λέει, σε λίγες γραμμές αυτή η έκθεση. Καθυστέρηση στις μεταρρυθμίσεις. Πρώτο. Δεύτερο. Αφού εσείς μόλις κάτσε διαμονήτε. Συγκέντρωση υπερεξουσιών. Παραγραφή υποθέσεων διαφθοράς. Απευθείας αναθέσεις, ύποπτες απευθείας αναθέσεις
Και... Δεν λέει μόνο αυτά. Και πώς μας ανέβασε 7 θέσεις. Και αδιαφανές... Μετά από όλα αυτά μας ανέβασε 7 θέσεις. 8. 8, 8 ναι. 9 και μάλλον. Αδιαφανές πλαίσιο ναι. δηλώσεων πόθεν έστω. Και μας ανέβασαν 9 θέσεις. Ναι, κοίτα ναι, ναι, ρε παιδί ναι. μου τι γίνεται. Εντάξει. Όσον αφορά την ΕΕΠ. Λοιπόν, η ΕΕΠ, μια κουβέντα. Η ΕΕΠ, γιατί... η ΕΕΠ Ζαχαράκη, ναι. αποκαλύφθηκε και ομολόγησε από μόνη της ότι παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι. Και το έκανε διότι φοβήθηκε ότι... Και να μην το πει, θα το έλεγε η ΕΔΑΕ η οποία προφανώς. Είχε εντοπίσει. Θα είστε εκβιαζόμενοι τώρα αν συνεργαστείτε με κάποιον. Ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ δεν εκβιάζεται και δεν είναι εκβιαζόμενο. Όποιος νομίζει ότι το εκβιάζει το Πασόκ, να βγει να πει γιατί το εκβιάζει. Μα οι διατάξεις πάνε ούτως ή άλλως στην ΕΔΑΕ. Δεν χρειάζεται λοιπόν, να το πει. Άρα λοιπόν, ομολογήσατε. Πού πάμε. Καλά, πάμε στη Ζαχαράκη. Για πάμε στη Ζαχαράκη, παιδιά. Πάμε στη Μαρία.